Βασίλης Σεβαστόπουλος, ο άνθρωπος που βλέπετε στο γυαλί, Ισπανί, μάλλον στο γυαλί θα τον δείτε. Είναι το πιο ιστορικό πρόσωπο των ποντίων στη Μελβούρνη, έστω και από λίγο το ξέρω. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι αλήθεια. Μια μέρα ο Βασίλης εδώ, πριν ακόμα ξεκινήσει αυτός να σας πω και εγώ την ιστορία, πήρε τηλέφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό γιατί δεν έβαζε καθόλου ποντιακά. Και τους λέει, μάγκες, αρχίζει αντίσταση. Αν δεν βάλετε ποντιακά, αντίσταση σημαίνει για μας, θα βρείτε τα λάστιχα του αυτοκινήτου όλα ξεφούσκουτα, τα δικά σας. Και έτσι την άλλη μέρα άρχισε και έγινε σταθμός. Βασίλη, πολύ χαίρομαι. Είμαστε χρόνια γνωστοί και τον ξανασυναντώ σήμερα 6 Δεκεμβρίου του 2011 στην κηδεία ενός ποντίου ιστορικού. Λοιπόν, τώρα σε ζάλες, άντε να μιλήσεις και εσύ γιατί λέγε. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο και εύχομαι αυτά που είπες μια μέρα να γίνουν αληθέστατα και εύχομαι πιο σύντομα να συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε. Πού βρίσκεσαι, Βασίλη? Στο όμορφο το Ρίτσμον. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και εσύ μου πούλησες και το πρώτο σπίτι, έτσι. Βεβαίως. Και σε πολύ καλή τιμή. Σε πολύ καλή τιμή. Και στη δεκαετία του 70. Ακριβώς. Μπράβο. Τώρα έχουμε ακόμα ή απλά γράφεις την ιστορία σου τώρα? Τώρα έχουμε γερατιά. Γερατιά σημαίνει έχουμε... και γερά. Και γερά. Γέρος σημαίνει και γερός, έτσι. Βεβαίως. Γέρατα, δόξες. Δόξες. Λοιπόν, για τους πόντιους τι σημαίνει γερατιά? Για τους ποντίους σημαίνει ότι δεν το βάζουν κάτω. Εννοείται. Βεβαίως. Ποιον έχεις σαν παράδειγμα των ποντίων, εσύ? Κάποιος έτσι που να σε έλκει, να σε μαγνητίζει, κάποιος πόντιος παλιός, καινούριος? Από τους παλιούς, όλοι οι παλιοί έχουν δουλέψει σκληρά. Ο Παπαντώνης ήταν ένας από τους πιο δραστήριους, θα έλεγα την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε το έργο τους. Μπράβο. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στους πόντιους της Μελβούρνης? Είμαστε, θα έλεγα, από τους πρώτους. Διότι όλοι έχουμε σχεδόν ξεχρεωμένα δικά μας εντευκτήρια, σπίτια. Και τι τα κάνετε? Λοιπόν, για την ώρα, εκεί μέσα είναι που περνάμε τις ώρες μας, εκεί μέσα είναι που μεταδίδουμε τον ποντιακό πολιτισμό στις μεταγενέστερες γενιές και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό το αόριστο, να μην σταματήσει ποτέ. Εσένα πού σε βρίσκουμε δηλαδή, αν κάποιος φίλος θέλει να σε συναντήσει? Και θα με βρίσκει στην ποντιακή κοινότητα. Πού βρίσκεται? Ή στην κεντρική κοινότητα της Μελβούρνης. Ποντιακή κοινότητα στο Victoria Street στο Brunswick. Α, ωραία. Άλλο. Έχεις να μας πεις κανένα τραγούδι, κανένα ποίημα για τους... για τους κάτι πόνες. Δικό σου, κάτι ωραίο σαν το σταθμό. Να σας πω ένα ποίημα, ένα ποντιακό στην ποντιακή διάλεκτο. Ακριβώς αυτό θέλω. Ανάθεμάτων που ένοιξαν τη ξενιτά στην στράταν. Χριστιανός ατός κέτωνε να κυρ ίσεν να μάνα. Να εκβρίσκονταν. Ανάθεμάτων που ένιξε. Αυτό το κατάλαβα. Τη ξενιτιά στην στράτα, χριστιανός ατός κέτωνε. Ατός κέτωνε. Ναι, δεν ήτανε. Α. Να κυρ είχε να μάνα. Ούτε πατέρα είχε, ούτε μάνα. Αυτός πάνηξε τη ξενιτιά στην στράτα. Σ' αρέσει αυτό, ε? Στράτα. Αναγκαστικά δεν θα έβγαιναν έξω, άμα δεν έφταναν τα φαγητά εκεί που ήταν. Οπωσδήποτε. Ποιος το έχει γράψει αυτό που λες, είναι παροιμία? Αυτό είναι, το κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Ακοίταν. Γιατί οι πόντοι, όπως ξέρεις, είναι από μια ξενιτιά στην άλλη, από την άλλη στην άλλη. Αυτό είναι στη ξενιτιά, βέβαια. Αλλάζεται η πατρίδα συνέχεια. Αλλάξαμε πατρίδες πολλές φορές. Ωραίος. Χάρηκα πολύ, Βασίλη, και πιστεύω να σε απόλωσαν και δεν ξέρω, οι ακροατές μας. Γνωστός και αυτό που προσπαθώ.